Δώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον μπορούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον. Πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην παραλία του Βολού τα εγγένεια του πρώτου φεστιβάλ Γιώτινγκ, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 50 εκθέτες. Σκοπός η ανάπτυξη του Γιώτινγκ και του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Θεσσαλίας. Το Γιώτινγκ έχει μέλλον στο Βόλο και τα νησιά των Βορειών Σποράδων, όπως επισημάνθηκε από εκπροσώπους αρχών, ενώ ενισχύει τις τοπικές επιχειρήσεις. Στην κάμερα του Άστρα τοποθετήθηκε μεταξύ των άλλων και ο διευθυντής της Mac Media Group, κ. Καραχρήστος, της εταιρείας που διοργανώνει το Γιώτινγκ Βόλος. Η διοργάνωση αυτή είναι το Γιώτινγκ Festival και Γαστρονομία. Είναι συνδιοργάνωση μαζί με την περιφέρεια, το Δήμο του Βόλου και τα επιμελητήρια. Είναι σημαντικό γιατί θέλουμε να αναδειχθεί η περιοχή της Μαγνησίας σαν περιοχή θαλάσσιου τουρισμού και Γιώτινγκ. Είναι συνδυασμένο με τη γαστρονομία και όλες αυτές τις τέσσερις μέρες, σήμερα, την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, θα γίνουν γαστρονομικές γεύσεις από τον κύριο Βασάλο και τον κύριο Ασδεράκη κτλ. Θα δείξουμε τα Γιώτινγκ και τις τιμές που μπορούν να πάρουν, ότι είναι μια αξιοπρεπή τιμή που μπορούν να κάνουν οι διακοπές και εναλλακτικός τρόπος διακοπών. Και το Σάββατο το βράδυ θα έχουμε ένα λαϊκό γλέντι για όσους θέλουν να γλεντήσουν μαζί μας. Προσκαλούμε τον κόσμο και το κοινό να έρθει να δει τις εταιρείες με τα Γιώτινγκ, τις γαστρονομικές γεύσεις από τις περιοχές της Θεσσαλίας και την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και τη Μαγνησία και τη Λάρισα και να γλεντήσουμε μαζί το Σάββατο το βράδυ. Ετοιμάζουμε διαπεριφερειακές δράσεις και με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για ένα project μεγαλόπνο που είναι η θαλάσσια Εγνατία. Επίσης έχουμε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να φτιάξουμε τη γραμμή επιτέλους Σάμος Χίος Βόλος, μια γραμμή καθαρά εμπορευματική αλλά και με πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αλλά και από τη Θεσσαλία, με αφίδρομη κίνηση. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας χρησιμοποιούμε κάθε δυνατό εργαλείο ώστε να προωθήσουμε τον τουρισμό. Γιατί για μας ο τουρισμός είναι μια μεγάλη πρόκληση αλλά ταυτόχρονα είναι για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους ανθρώπους και πηγή ζωής. Είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνεται το Γιώτινγκ Festival στην παραλία του Βόλου. Η πρώτη φορά ήταν πιλωτική, είδαμε ότι υπήρχε ανταπόκριση, κυρίως από τους ανθρώπους που έχουν σχέση με την ιστιοπλοεία και με τη θάλασσα. Οπότε, εφόσον πέτυχε, τώρα είναι πιο οργανωμένο, πιο σωστό. Μπορεί ο κόσμος να έρθει να επισκεφτεί τα περίπτερα τα οποία βρίσκονται εδώ στην παραλία και να ενημερωθεί. Και παράλληλα, οι ιστιοπλόοι, έχοντας επενδύσεις σε αυτό με το οποίο ασχολούνται, μπορούν να δείξουν τη δουλειά τους, να προωθηθεί η εργασία με την οποία ασχολούνται και παράλληλα να προωθηθεί και τουρισμός στο θαλάσσιο. Παρέμβαση υπήρξε και από το Σεβασμέτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος Χιαλιμηρού, κύριο Ιγνάτιο. Πρόσκληση να τελέσω τον αγιασμό σε μια εκδήλωση που αρμόζει στην πόλη μας. Δεν μπορούν όλες οι πόλεις να έχουν τέτοιες εκδηλώσεις, κύριε Περιφερειάρχα. Ονοώ νοήτο. Και αξίζει γιατί γίνεται στην πιο όμορφη πλευρά της πόλεως μας, αυτή την περίφημη πλευρά της παραλίας μας, όπου την θαυμάζουν και την καμαρώνουν σε όλο τον κόσμο. Όσοι επισκέπτες έρχονται και ξέρετε ότι και εμείς συμβάλλουμε σε αυτό με τα συνέδρια και με την επισκεψιμότητα, θαυμάζουν αυτή την πλευρά της πόλεως μας. Ο χώρος πάντως είναι επισκέψιμος και σήμερα Παρασκευή, το απόγευμα ενώ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στο επίκεντρο μπαίνει και η γαστρονομία της Θεσσαλίας, ενώ επίσης θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις με γλέντι και ζωντανή μουσική εφόσον βεβαίως το επιτρέψει ο καιρός.